Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Πνευματικά Γυμνάσματα, Μελέτη Τρίτη. Πρώτον, περί των μέσων που μας έδωσε ο Θεός για να πετύχουμε το άκρον τέλος μας, δηλαδή τον τελικό σκοπό μας. Δεύτερον, ότι εμείς κάνουμε κατάχρηση των τέτοιων μέσων. Τρίτον, πώς πρέπει να διορθώνουμε αυτή την κατάχρηση. Συλλογή σου, αδελφέ, το πλήθος των μέσων και των οργάνων που μας προμήθευσε ο Θεός για να πετύχουμε με αυτά τον έσκατο σκοπό, δείχνοντας με τούτο πόση σπουδή και προθυμία πρέπει να έχει κανείς για να κάνει τον εαυτό του μακάριο. Αυτά τα μέσα, εν πρώτης είναι εξωτερικά, δηλαδή τα υπάρχοντα μέσα, οι τιμές και τα πλούτη και οι πρόσκαιρες ευτυχίες. Δεύτερον, είναι τα καλά της φύσεως, δηλαδή όνους, η φρόνηση, η αικαιρεότητα των αισθήσεων και των μελών του σώματος. Τρίτον, τα υπερφυσικά αγαθά, δηλαδή η φωτισμή του νοός, η προκαταρτική και αγιαστική χάρις, η οποία ελκύει τη θέληση προς το αγαθό, τα διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, οι θεοειδείς αρετές, τα θεία μυστήρια της Εκκλησίας, οι Άγιες Γραφές, η Παλιά και η Νέα Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη, οι νοθεσίες των πνευματοφόρων πατέρων, των πνευματικών μας, οι επαγγελίες των μελών των αγαθών, η επιλέ των αιωνίων κολάσεων, η διαφύλαξη των αγγέλων, αυτός ο ίδιος ο Θεός, που δεν ευχαριστήθηκε μόνο να σε βοηθάει για να πετύχει το σκοπό σου με το μέσο των κτισμάτων του, αλλά ήρθε αυτός ο ίδιος αυτοπροσώπος για να ζητήσει τη σωτηρία σου, γεννόμενος άνθρωπος για σένα. Και από το άκουρο τέλος, όπου θε, θελήσει να γίνει σχεδόν μόνο και όργανο τη σωτηρίας σου, όχι μόνο με τους λόγου του και με τα παραδείγματά του, αλλά και με το αίμα του και με τη ζωή του. Και δεν λυπήθηκε κατουδένα τον εαυτό του για να σου ανοίξει τη στράτα ελεύθερη να πορευτεί στον ουρανό. Ο πόσο πολύ συμβάλλει σε σένα, αδελφέ, το να δουλεύει στο Θεό, σε τούτο τον κόσμο προσωρινά και το να απολαύσει τον άλλο παντότινα. Επειδή ο κύριο Γι' αυτό το σκοπό της σωτηρίας σου έβαλε σε κόπο να δουλεύουν όχι μόνο όλα τα κτίσματα, ακόμη και τα υψηλότερα του ουρανού, άγγελοι και αρχάγγελοι, αλλά προς τούτης και το θείο πρόσωπό του, με τις οδηπορίες του, με τους ιδρώτες του, ο Κύριος, με τη φτωχία του, με τους ονειδισμούς, με το απάθη του, με το θάνατό του, απλώς με έναν άπειρο θησαυρό από αξιομιστίες που σου άφησε για κληρονομία, καθώς λέει και ο Παύλος, είτε ζωή είτε θάνατος, είτε εναιστώτα είτε μέλλοντα, πάντα η εστί, πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Δηλαδή όλα τα πράγματα είναι δικά σου άνθρωπε, για να είσαι και εσύ όλος του Χριστού. Κατά τον Παύλο επίσης, ημείς δε Χριστού. Εάν όμως εσύ για μεγάλη σου δυστυχία ήθελες απολευθεί ποιος θα ήταν φταίχτης γι' αυτό το φταίξιμο βέβαια θα ήταν όλο δικό σου διότι ο Θεός από το μέρος το δικό του τι μπορεί να κάνει περισσότερο για τη σωτηρία σου από ό,τι έκανε καθώς το λέει και στον προφήτη Ισαΐα τι πει έτη τι θα μπορέσω να κάνω περισσότερο στον αμπελώνα μου και δεν το έκανα, διότι έμεινε του πίσε στα φιλίν, επίησε δε ακάνθας. Θαύμασαι λοιπόν για την άπειρη αυτή αγαθότητα που δείχνει ο Θεός σε σένα και ευχαριστήσου την με όλου σου την καρδιά. Ευχαρίστησε τον Κύριο γι' αυτό εξ όλης της καρδίας σου. Να ντραπείς που αγωνίστηκες περισσότερο για να κερδίσεις τα μηδαμινά και προσωρινά κτίσματα, παρά που αγωνίστηκες για να απολαύσεις τον κτίστη και αιώνιο Θεό σου και ζήτησέ του ταπεινά συγχώρηση για αυτό το μεγάλο άδικο που έκανες. Και δεν φρόντισες γι' αυτόν και παρακάλεσέ του να σου δώσει τη Θεία του χάρη για να μην μακρύνει πλέον από τον νου σου αυτή η αλήθεια. Όλες αυτές οι αλήθειες που είπαμε, αλλά να είναι οδηγή σε όλα σου τα έργα. Εξ το φως σου και την αλήθειά σου, αυτά με οδήγησαν και ηγαγών με εις όρος Άγιον σου. Αναφέρεται στον ψαλμό ΜΗΤΑΓΑΜΑ αυτό το δίστιχο. σου την κατάχρηση που έκανε ως τώρα, στα μέσα και τα όργανα που σου έδωσε ο Θεός για να επιτύχεις τη σωτηρία σου και πώς μεταχειρίστηκες, το νου σου, τα εσωτερικά χαρίσματα του πνεύματός σου. Ποιος ξέρει μήπως εσύ έλαβε αυτή την αφορμή για να αμαρτήσεις περισσότερο. Ξέρει κάποιος μήπως από το φως εκείνο το οποίο σου φανερώθηκε η πίστη και η αγάπη και η υπομονή που έχει ο Θεός για σένα αυτή η υπομονή που τον κάνει να υποφέρει να και να υπομένει τους αμαρτωλούς. Εσύ έβγαλε σκότος και αμαρτίες. Τι ξέρει μήπω η ελπίδα και η ευκολία της συγχωρήσεως και της γιατριάς που λαμβάνεις ποιος το ξέρει διαμέσου της εξομολογήσεως σε παρακίνησαν να πολλαπλασιάσει στο Θεό τη ύβρις και της κακίας σου. Τούτο όμως είναι βέβαιο ότι μάταια έλαβες τόσες εξωτερικές και εσωτερικές βοήθειες της Θείας Χάριτος τις οποίες αν ήθελαν να λάβουν άλλοι άπιστοι και πολύ ρετικοί και πολύ άλλοι αμαρτωλοί, βέβαια θα είχαν μετανοήσει. Και με άκρα επιμέλεια θα το έκαναν αυτό για να σωθούν, καθώς μας λέγει ο Κύριος, «Η εν τύρο και σιδόνια γένοντο οι δυνάμεις σε εν ημίν, πάλε αν εν σάκο και σποδό μετενόησαν». Ματθαίος για το Α κεφάλαιο. Έπειτα συλλογή σου, πως τόσο τα εξωτερικά καλά, όσο και τα καλά της φύσεως, τα μεταχειρίστηκες όλα πολύ περισσότερο, παρά που κακομεταχειρίστηκες τα εσωτερικά και πνευματικά χαρίσματα, επειδή τα χαρίσματα που έπρεπε να είναι σε σένα, σαν μια σκάλα για να ανεβαίνει στο κτίστη, εσύ τα έκανες ένα μεσότυχο διαχωρισμού, με το να τα χωριστείς από το Θεό σου, Μάλιστα τα μεταχειρίστηκες σαν άρματα για να πολεμήσεις και με αυτά θέλησες να θεραπεύσεις μόνο σου τις αισθήσει σου, αν και η θεραπεία αυτών αποβλέπει στο να ντροπιάσει το μεγάλο ευεργέτη σου. Αχ αδελφέ, αυτή είναι η δούλευση που κάνεις στο Θεό, αν το φαίνεται σαν να του λες ότι εγώ δεν θέλω να δουλεύω ολότερα σε σένα, Συνέτρεψα στον ζυγό σου και διέσπασε τους δεσμούς σου και είπες «Δουλεύσωση, ηρεμία, δεύτερο κεφάλαιο». Μάλιστα δε με τούτο που κάνεις φανερώνεις πως θέλεις να δουλεύει ο Θεός για σένα και δουλεύοντας σε σένα να δουλεύει ανεαυτό και εναντίον Του. Διόντωντας σου δυνάμεις και βοήθειες να τις μεταχειρίζεις εσύ για τα κακά σου θελήματα όπως λέει ο ίδιος στον προφήτη Ισαΐα εν τας αμαρτίας σου δουλεύσε με επί Ισάς. Μα ως πότε αγαπητέ μου θα μπορείς να διαμένεις και να παραμένει αυτή η μάχη μεταξύ σου και Θεού, ως πότε. Ο Θεός να σου δώσει μέσα και όργανα για τη σωτηρία σου και εσύ να τα μεταχειρίζεσαι εναντίον της τιμής και εναντίον τη σωτηρίας σου. Ο Θεός να σου κάνει τόσο καλό και εσύ να τους τρέφεις πίσω τόσο κακό. Ω ταλέπορα εσύ, όταν για λίγο καιρό, μέσα σε λίγο καιρό θα δώσεις απολογία για αυτά που ο Κύριος σου έχει δώσει και θα συγκρίνεις εκείνο που έκανε εκείνος για σένα και αυτό που εσύ έκανες για αυτόν. Τώρα λοιπόν αδελφέ μου, διόρθωσε αυτές τις αταξίες σου και ζήτησε συγχώρηση για αυτές από το λυτρωτή σου προτού να έλθει να γίνει αυτός κριτή σου. Να ντραπεί για την άκρα χαριστία που έδειξε σε αυτόν και με δάκρυα κατανικτικά έλκυσε την αγάπη του. Θαύμασε για την ασωτεία σου με την οποία σκόρπισε τόσους και τόσους θησαυρού. Με πλουσιοπάροχα χέρια αυτούς που σε χάρισε ο Θεός για να σε πλουταίνει αιωνίως. Μίσησε τη δυστυχισμένη ζωή που τόσο τυφλά πέρασε ως τώρα, σαν να μην υπήρχε ο Θεός να τον δουλεύεις και να τον κερδίσεις, αλλά σαν να ήσουν εσύ ο μόνος δεσπότης του κόσμου. Πάρε απόφαση να μην γυρεύει άλλο στο μέλλον, παρά να αρέσει στο Θεό και έτσι θα βάλεις σε ασφάλεια τη σωτηρία σου και τέλος πάντων ζήτησε από Αυτόν χάρη να δυνηθείς να το κατορθώσεις αυτό το μεγάλο έργο και να πάθεις ό,τι πάθεις μόνο για να πετύχεις το σκοπό σου. Σκοπός που σημαίνει να κερδίσεις το Θεό με εκείνη την προθυμία και επιμέλεια που πρέπει, καθώς ο Θεοφόρος Ιγνάτιος έγραφε προς τους Ρωμαίους «Πυρ και σταυρός, θηρίων τέσεις τάσεις, ανατομέ, διαιρέσεις, σκορπισμοί ως θέων, συγκοπέ, μελών, αλεσμοί όλου του σώματος και κολάσει του διαβόλου επεμέ», το μόνον ή να Ιησού Χριστού επιτύχω Συλλογίσω αγαπητέ μου πως πρέπει να διορθώσεις την κακή μεταχείριση που έκανε τα μέσα και τα όργανα που σου ο Θεός για τη σωτηρία σου και η διορθώση αυτή είναι καλό να τη μεταχειριστείς για το σκοπό που λέμε και όχι να μεταχειριστείς τα μέσα για τα μέσα Δηλαδή, δεν πρέπει να αγαπάς τα μέσα αυτά καθε αυτά. Πάρε εξ καθόσον σε φέρει στο ποθούμενο τέλος. Μοίρασε όλα τα αγαθά σου που σου χάρισε ο Θεός σε τρεις τάξεις και εκείνα που ωφελούν πάντοτε για να πετύχεις το σκοπό σου καθώς είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα θεία μυστήρια, οι αρετές και, τα, και μάλιστα τα έργα της ελεημοσύνης. Αυτά λέω πρέπει να τα χειρίζεσαι πάντοτε με άκρα επιμέλεια διότι είναι τόσο άξια και τόσο αναγκαία για να απολαύσεις το τέλος της σωτηρίας σου. Όπου ένα κολλασμένο αν ήταν δυνατό να ευχαριστείτε να υποφέρει τα βασανιστήρια της κολάσεως για μύρια χρόνια μόνο για να απολαύσει ένα από αυτά τα μέσα που εσύ τώρα αμελείς. Εκείνα δε τα μέσα που πάντοτε βλάπτουν στο τέλος της σωτηρία σου, διότι είναι εμποδισμένα από τον νόμο του Θεού και διότι είναι ενωμένα με την αμαρτία. Όλα αυτά πρέπει να τα βδελίσσεσαι και να τα αποστρέφεσαι μόλις σου την καρδιά και να τα αποκόβεις με την τελειότητα του λόγου σου ως ενάντια της δόξης του Θεού και της δικής σου ευδαιμονίας. Εκείνα δε πάλι τα μέσα που μερικές φορές ωφελούν για να πετύχεις αυτό το σκοπό και μερικές πάλι βλάπτουν και σε εμποδίζουν, αυτά να τα διορθώσεις με το να κλείνει η καρδιά σου σε αυτά περισσότερο και σε όσα βέβαια χρησιμεύουν για να σε φέρουν στο Θεό και στο τέλος της σωτηρίας σου. Χάρη παραδείγματο. δεν πρέπει να προτιμάς καλύτερα την υγεία από την ασθένεια ή τα πλούτη από τη φτώχεια ή την τιμή από την ατιμία, ή τη ζωή από το θάνατο, διότι όλα αυτά καθεαυτά είναι αδιάφορα. Τόσο δε μόνο να προτιμά την ασθένεια και τη φτώχεια και την ατιμία, και όλα όσα ταπεινώνουν την ψυχή και το σώμα, καθώ σιγουρότερα από τα άλλα σε κάνουν να πετύχει την ευδαιμονία και τη σωτηρία σου, διότι κι ένα ξενιτεμένο δεν ζητάει την ευκολότερη στράτα, αλλά την ασφαλέστερη για να πάει στην πατρίδα του, κι ένα ναύτη δεν επιθυμεί το γλυκύτερο άνομο αλλά εκείνο που τον φέρνει σιγουρότερα στο λιμάνι και ένα άρρωστο δεν γυρεύει τα γλυκύτερα γιατρικά, αλλά τα σωτηριοδέστερα για το πάθος του. Και εσύ λοιπόν αδερφέ, να μεταχειρίζεσαι αυτά αντιστρόφως και να αγαπάς εκείνη μόνο την υγεία, εκείνη μόνο την ανάπαυση, εκείνη μόνο την εξουσία, εκείνες τις ειδονές που βλάπτουν την ψυχή σου, να μην τις αγαπάς λοιπόν, για τούτο από τώρα και στο εξή, να μην θέλει να είσαι τόσο τυφλό, ώστε να υπολογίζει για καλά εκείνα που σε μακραίνουν και σε εμποδίζουν από το άκρο αγαθό, να μην θέλει να αλλάζει τα ονόματα των πραγμάτων για την απώλειά σου και να ονομάζει καλό το κακό και το κακό καλό, για να μην ακούσει εκείνο το ουέ και αλίμονο που λέει ο κύριο για τον προφήτη του Ισαΐου. Ουέ λέγονται στο πονηρό καλό και το καλό πονηρό. Ξύπνησε λοιπόν μια φορά από το θανατηφόρο αυτό ύπνο και αν ο Θεός σου χάρισε υγεία, ωραιότητα, γνώση, πλούτο, αξιώματα και άλλα όμοια φυσικά και τυχερά καλά, μην τα μεταχειρίζεσαι κακός για την απώλειά σου, αλλά κάνε τα όργανα για τη σωτηρία σου. Αποφάσισε να τρέχεις πάντοτε για το αίσιο τέλος, με όλη σου την καρδιά. Να βρεις εμπόδια κι αν βρεις εμπόδια που θα βρεις ρίχτα και μη σταθείς ποτέ ως ότου πετύχει το τέλος σου καθώς κάνει και ένας ποταμός ο οποίος δεν εμποδίζεται από τα ενάντια που βρίσκει εμπρό του αλλά τρέχει γρήγορα και δεν στέκεται καθόλου έως ότου φτάσει στη θάλασσα. Πάντε οι χήμαροι πορεύονται εις την θάλασσα. Γι' αυτό λοιπόν σε τι σου χρησιμεύουν, αδερφέ, οι άτακτε επιθυμίε που έχει επάνω στα κτίσματα. Αυτέ είναι εμπόδια για το τέλο τη σωτηρία σου και εξερίζονται σε όλε από την καρδιά σου, μόλον ότι θα έχει αγαπήσει ω τώρα αυτά σαν κοριοφθαλμού; Διότι λέγει ο κύριο, κι αν ο φθαλμό σε σκανδαλίζει, βγάλε τον και πέταξε τον. Τι σου χρειάζονται αυτά τα ξεφαντώματα τι σου χρειάζεται οι τόσε περιέργειε που κάνει περπατώντα εδώ και εκεί, τι οποίε χάνει τον καιρό που έπρεπε να ξοδεύει για τον λογισμό τη σωτηρία σου. Αυτά είναι εμπόδια. Κόψτα λοιπόν, αν θέλει και αν αγαπάς. τη σωτηρία σου, σαν το δεξί σου χέρι. Γιατί λέει, ή η δεξιά σου χίε σκανδαλίζησε, έκοψον αυτήν και βάλε από σου. Τι σε ωφελούν τα τόσα περιπλέγματα που μεταχειρίζεσαι στις υποθέσεις των άλλων, πράγματα που δεν σου ανήκουν, αυτά είναι εμπόδια, κόψε τα όλα και ρίχτα έξω. Ενώ αν τα αγαπήσεις, τότε δεν σε συμφέρει. Σου φαίνονται πολύ μικρά αυτά που είπαμε, Μάθε όμως αγαπητέ μου ότι αυτά είναι ως επιτοπλίστων οι πέτρες και τα σκοντάματα που φράζουν τη στράτα της σωτηρίας σου και υπάρχει λόγος να τα κόψεις από το μέσο να τα διώξεις. Καθώς άλλωστε σε προστάζει και ο Θεός διαμέσου του Ισαΐα που λέει «Και τους λίθους εκ της οδού διαρρύψατε». Και σε αυτά τα φαινόμενα τα παραμικρά στέκεται επίσης το κέρδος ή το χάσιμό σου, το αιώνιο μάλιστα, το να χάσεις μια άπειρη ευδαιμονία που είναι η απόλαυση του Θεού. Λοιπόν, μίσησε αδερφέ μου αυτές τις διαστραμμένες στράτες και οδούς, όπου μέχρι τώρα περπάτησες, αποφάσισες το εξής να μεταχειριστείς όλους σου τους και όλες σου τις επιθυμίες και τις ελπίδες και τη μακαριότητα που σε προσμένει. Για αυτή τη μακαριότητα να ελπίζεις. Και επειδή σε έπλασε ο Κύριος μόνο για τον εαυτό Του, Παρακάλεσέ Τον να σου δώσει χάρη και δύναμη για να ξεκολλήσεις από όλα αυτά και να νίκεις μόνο σε Αυτόν και όλη η φροντίδα να είναι μόνο και μόνο να πετύχεις τη σωτηρία σου επειδή αυτό είναι ο σκοπός κάθε ανθρώπου τούτο τέλος παντός ανθρώπου εκκλησιαστής ζήτα κεφάλαιο Και περνάμε στην τέταρτη μελέτη του Αγίου Νικοδήμου του στα πνευματικά γυμνάσματα. Πόσο είναι το βάρος της ανάσημης αμαρτίας από το πρόσωπο του βλαπτόμενου ανθρώπου, από το πρόσωπο του βλάπτοντος αυτών και τρίτον, από τη βλάβη αυτή καθεαυτή. Το βάρος μια σύβρεως μετράται με αυτά τα τρία πράγματα. Από το πρόσωπο εκείνου που βλάπτεται, από το πρόσωπο εκείνο που βλάπτει και από τη βλάβη αυτή καθεαυτή. Συλλογίσε λοιπόν αγαπητέ αδερφέ, πως εκείνος που βλάπτεται από την ύβρη μιας αμαρτίας είναι πρώτα ο Θεός, για τις παραβάσεως του νόμου τον Θεό να ο οποίος είναι ένας δεσπότης απείρος αγαθός, σου έχει προσφέρει πολλά άπειρα αγαθά στον εαυτό σου. Και επειδή τι καλό μπορείς να λάβεις εσύ ποτέ χωρίς Αυτόν είναι φανερό ότι δεν γίνεται. Σε καιρό που χωρίς Αυτόν είναι αδύνατο να είσαι τέλειος σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, αμαρτάνοντας εσύ βρίζεις τον ποιητή σου που χωρίς την εύση του δεν ήταν δυνατόν να γεννηθείς ποτέ. Έβρισες τον προνοητή και διαφυλάκτη σου με το παράπτωμα, με την αμαρτία χωρίς τον οποίον δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς την πρόνοιά του και τη βοήθειά του, δεν θα μπορούσες να παραμείνεις σε αυτόν τον κόσμο ούτε μια στιγμή. Έβρισες λοιπόν το λυτρωτή σου, ο οποίος με ένα θάνατο γεμάτο από νηδισμούς και πόνους σου εξαγόρασε τη μακαριότητα, τον παράδεισο, και χωρίς αυτή τη λύτρωση θα έχεις αποκλειστεί οπωσδήποτε από την αιωνιότητα. Παρομοίως έβρισες ένα δεσπότη τόσο καλό και αγαθό στον εαυτό σου, που αν ίσως καθ' υπόθεση οι δαίμονες που τον μισούν πολύ κάτω στον Άδη, ήταν δυνατόν να δουν μια μόνη φορά καθαρά και απροκατάληπτα, είναι βέβαιο ότι κανένας από αυτούς, καθένας από αυτούς, θα ήθελε να αγωνιστεί, να αναγκαστεί να τον αγαπήσει ασύγκριτα περισσότερο από ό,τι τον εμίσησαν όλοι μαζί ως εκείνη την ώρα και αν ίσως η προς το Θεό αγάπη τους αυτή θα του προξενούσε μια νέα κόλαση, βέβαια έμελε να τη δεχθούν ο καθένας με τα χαράς. Μόνο για να τον αγαπήσει περισσότερο και μην του δώσει καμιά δυσαρέσκεια στο εξή και ομολογώντας μεγαλοφόνος ότι όλες αυτές οι αποδείξεις προς Αυτόν είναι αποδείξεις της αγάπης Του και πάντοτε το ουδέν συγκρινόμενο με την αξιότητα που έχει αυτό το άπειρο αγαθό στον αγαπάτε και πάντοτε και παραπάντων των κτισμάτων. Και λοιπόν, αυτό είναι εκείνο ο αφέντης Θεός που εσύ αδερφέ έβλαψες αμαρτάνοντας ή για να πω καθαρότητα με καθαρότητα εκείνο το «ον» που είναι απείρως τελειότερο και υψηλότερο από όλους τους δικούς σου διαλογισμούς, και από όλου του διαλογισμού όλων μαζί των Αγίων Αγγέλων. Α, να μπορούσε εσύ, σύντροφε Αμαρτωλέ, να πιστέψει αυτά που είπα με θεία πίστη και να μην πεθάνει από τη λύπη σου, επειδή αντί να αγαπήσει αυτήν την άπειρη αγαθότητα, εσύ την μίσησε σαν να τον μεγαλύτερο εχθρό σου και έκανε ένα παντοτινό χωρισμό από αυτήν, καθώ. Παραπονευτικός φωνάζει ο ίδιος «Έθεντο κατεμού, κακά αντί αγαθών και μίσος αντί της αγαπήσεώς μου. Ψαλμός Ροήτα. Λοιπόν, επειδή δεν έμεινε πια σε σένα κανένα τρόπο για να κάνει ανταπόδοση στην αγάπη του Θεού και να εξαλείψει το δικό σου έγκλημα, και αν τώρα ο Θεό σου έδωσε καιρό μετανία, μίσησε τι αμαρτίε σου στην ακρότητα μη συσέτες ως το άκρο πάντων των κακών, διότι αυτοίς είναι που εναντιούνται σε αυτό τον ίδιο το Θεό. Ευχαρίστησέ Τον για τη μεγάλη υπομονή που μεταχειρίστηκε για να σε υπομένει τόσο καιρό. Ομολόγησέ μπροστά σε όλους τους Αγίους τη φρικτή επιβουλή που έκανες κατά του Θεού σου, γινόμενος σχεδόν άλλος διάβολος σύντροφος εκείνου κατά το πτέσιμο, μολονότι και κατώτερος κατά τη φύση. Βεβαίωσε τις αποφάσεις που έπειρες και βεβαίωσε ότι θα θελήσεις καλύτερα να πεθάνεις χίλιες φορές παρά να αμαρτήσεις θανάσιμα άλλη φορά και να αποστατήσεις από το Θεό και παρακάλεσε το να δείξει την αγαθότητά του σε σένα με το να αλλάξεις τελείως την καρδιά σου να σου αλλάξει αυτό στην καρδιά και να διαφυλάξει τον εαυτό σου. Υπομένοντας των θεών, αλλάξου συνεισχύν. Συλλογίσω την ποιότητα του βλάπτοντος, η οποία είναι το πλήρωμα της ύβρεο. Διότι εκείνος που βλάπτει τον Θεό με την αμαρτία, είσαι εσύ ο ίδιος. Και για να καταλάβεις πώς είναι η αχριότη σου, στο χά σου, εν πρώτη στο σώμα σου, το οποίο τώρα μένει είναι σκεύος γεμάτο από ακαθαρσίες. Προλίγου δεν ήταν ευτελέστερο από τον κόνοπα, διότι ήταν ένα ουδέν, ένα τίποτα, και με το λίγο θα γίνει φαγητό των σκολίκων και ένας βρώμος και μία λάσπη και δυσοδεία. Δεύτερον, στο χά σου και την ψυχή σου, η οποία είναι γεμάτη από αγνωσία, από αδυναμία, από κακία και αφροσύνη και πονηρία, η οποία πολεμάται από αναρρύθμιτους εχθρούς, ορατούς και αόρατους, η οποία με τους πειρασμούς αυτού είναι έτοιμη να πέσει, σειρώμενη από κάτω, από άτακτα και άλογα πάθη, κρεμασμένη στην άβυσο των πτεσμάτων και όλων των τιμωριών, στις οποίες θα έπεφτε κάθε στιγμή, αν ίσως εκείνος ο ίδιος ο Κύριος ο Θεός που βρίζεις τώρα με τις αμαρτίες σου, δεν σε συγκρατούσε με τη χάρη Του στο χάσου τρίτον την κακή και πονηρή σου προαίρεση με την οποία μεταχειρίστηκες και τις αισθήσει του σώματος και τις δυνάμεις της ψυχής σαν όργανα για να αμαρτάνεις και δεν εστάθη για άλλο τίποτα καλό παρά μόνο για να διαφθείρεσαι με τα κακά και να φωνεύεις τον ίδιο τον εαυτό σου. Είδε και αυτά που είπαμε τώρα δεν είναι αρκετά να σε κάνουν να καταλάβεις την αχριότητα και την ευτέλειά σου στο χάσο ότι είσαι εσύ συγκεκριμένο και συγκρινόμενος με όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται τώρα στον κόσμο. Τι είσαι εσύ συγκρινόμενος με όλους τους ανθρώπους που ήταν πρωτύτερα. Τι είσαι εσύ συγκρινόμενος με όλους εκείνους τους ανθρώπους που θέλουν να γεννηθούν και πρόκειται να γεννηθούν ως τη συντέλεια του κόσμου. Τι είσαι εσύ συγκρινόμενος με όλους τους αγγέλους του ουρανού, στο χάσου. Ποιος θα ήξερε, ποιος θα μπορούσε να ξέρει, ποιος θα μπορούσε να σε διακρίνει ανάμεσα σε ένα τόσο άπειρο πλήθος ή ποιος μπορούσε να σε λογαριάσει, να σε κρατήσει σε λογαριασμό για λόγους σου. Ή τι θα ήτανε τι θα έλειπε από αυτό το αναρρύθμιτο πλήθος αν έλειπε εσύ από αυτό. Βέβαια πρόκειται να λείψει ένα άτομο. Αυτό είναι αλήθεια. Το οποίο ούτε καν είναι δικό σου αλλά του Θεού. Στο χάσου της εσύ συγκρινόμενος με όλα τα κτίσματα όσο ο Θεός δύναται να κάνει και με την άπειρη παντοδυναμία του. Ή τι θα του λείψει αν εσύ έλειπες. Βέβαια τίποτα. Και όλο αυτό Όλο το πλήθος των κτισμάτων που είναι ενέργεια και όλο το πλήθος των κτισμάτων που είναι δύναμη συγκρινόμενη με το Θεό είναι απείρως μικρότερα από ένα σπυριά μου όλο αυτό αναφερόμενο σε όλο τον κόσμο. Γιατί λέει ο Ισαΐας «Πάντα τα έθνη ως ουδέν εισή και οι ελογίστησαν και πάλιν την δε γη όσου δεν επίησε. Εσύ λοιπόν που είσαι λιγότερο από μια στιγμή όντω και όπου εκείνο το λίγο είναι που έχει αναμεταξύ τους όλα τα κτίσματα, το έχεις μόνο με τη χάρη του Κυρίου, εσύ λόγω αποτόλμησες να αποκαταστήσεις εναντίον στο θείο του θέλημα και να ζεις κατά την όρεξή σου. Εσύ με τη δική σου δύναμη θα δεν να σηκώσει το χέρι σου από τη γη, δεν θα μπορούσες ούτε ένα άχυρο να σηκώσει. Εσύ θέλεις εσύ όμως να κάνεις μάχη με το Θεό τον Παντοδύναμο. Εσύ που λίγο πρωτήτερα έσουν ένα τίποτα, παροργίζεις το Θεό τον αιώνιο, που ήταν και είναι και θέλει να είναι για πάντα. Εσύ όμως έχεις χρία, ως προς την πνοή που αναπνέεις. Εσύ που αναπνέεις, αυτό που σου χαρίζει ο Θεός κινήθηκε σε πόλεμο εναντίον του δεσπότη όλου του κόσμου εσύ που είσαι όλος ένα σύνθετο της θεία ελεημοσύνης, αποστράφηκες και επέβαλες τη φιλία εναντίον του υψίστου. Αληθινά αδελφέ, εξέστη ο ουρανός γι' αυτό και έφρυξε επιπλέον σφόδρα, λέγει ο Κύριος. Λοιπόν, σε παρακαλώ να μου πεις τι ούτω τρόπος πρέπει να κάνει με το Θεό τον άπειρο και τον ευεργέτη ένα κτίσμα του, τόσο ταλέπορο και τόσο πολύ ευεργετημένο από Αυτόν. Αχ, αγαπητέ μου, πώς τόλμησες να κάνεις τόσο κακό. Λέγει ο προφήτης Ιερεμίας, Ιδού, επίση τα πονηρά ταύτα και η δινήθεις». Ή γιατί παρακινήθηκες να τα κάνεις, τα από μια μεγάλη ανάγκη, τα από κανένα μεγάλο κέρδος. Όχι, για πράγματα μηδαμινά, για πράγματα ευτελή και συχαμερότερα, τα οποία τώρα δεν είναι πλέον στον κόσμο, αλλά εχάθησαν και αφανίστησαν. Αφανίστηκαν σαν την πρωινή δρόσο, καθώς λέει ο Ιώβ, «Ως περομίχλη δρόσου αφανίσε γένοντο. Με όλα αυτά, εσύ επρόκρινες καλύτερα αυτόν το σαπισμένο πυλό παρά εκείνο το άπειρο πέλαγος της τελειότητος που είναι ο Θεός. Άρα γιατί να είπαν και πώς να θρύνησαν οι άγγελοι για αυτό που έκανες, καθώς είναι γραμμένο άγγελοι αποσταλίσονται πικρός κλέγοντες. Και πόσο θα χάρηκε ο διάβολος και όλοι οι δαίμονες όταν σε είδαν πως να θρυνησαν οι αγγελοι για αυτο που εκανες καθως ειναι γραμμενο αγγελοι αποσταλίζονται πικρος κλεγοντες και σύντροφός τους κατά την πονηρία. Όπως λέει ο Ιώβ, επίησε χαρμονήν τετράποση εν το ταρτάρο. Και τώρα πια άβυσος θα βρεθεί τόσο βαθιά που να είναι ικανή για τη δική μας αχριότητα. Ως πότε λοιπόν αδελφέ, ως πότε θα σε πλανά ο διάβολος. Θα πλανά ο διάβολος την καρδιά σου και θα σε βυθίζει στην αμαρτία. Και λέει ο Ισαΐας, η καρδιά μου πλανάται και η ανομία μου με βυθίζει. Έλα λοιπόν στον εαυτό σου αδελφέ και γνώρισε πώς κατεντήσες με τις αμαρτίες που έκανες και να τις αποστραφείς. Να μην πάψει ποτέ να τις μισείς και να τις βελίσσεσαι καθώς σου παραγγέλνει ο Θεός. Ομολόγησε μπροστά στο Θεό πως είσαι άξιος μυρίων κολάσεων και αποφάσισε να πεθάνεις χίλιες φορές καλύτερα παρά να μεταστραφείς πάλι στην αμαρτία. Παρακάλεσε θερμά τον Κύριο που θέλησε με το ίδιο του το αίμα να θανατώσει την αμαρτία, να μην παραχωρήσει ποτέ να δεχτείς πλέον στην καρδιά σου, να την κάνεις σπήλαιο ληστών, από εκεί που τώρα είναι οίκος Θεού και γερό προσευχής. Ο οίκος μου οίκος προσευχής κληθήσετε, εμείς δε επίσατε αυτών σπήλαιων ληστών» ότι τη μεγάλη βλάβη που προξενεί στο Θεό, αδελφέ, όταν κάνει καμιά θανάσιμη αμαρτία, επειδή και αυτή είναι μια ύβρι φρικαλέα, που περιέχει την άκρα καταφρόνηση του Θεού και μια άκρα μεγάλη σκληρότητα. Περιέχει μια άκρα καταφρόνηση, διότι εσύ όταν αμαρτήσεις, απομένει το μέρος που στέκει ο Θεός όπου σε προστάζει να μην αμαρτήσεις. Και από το άλλο μέρος, στέκεται η θέληση δική σου και η κακή σου όρεξη. Λοιπόν, εσύ αμαρτάνοντας, πρόκρινες την αλήθεια καλύτερα από τον ίδιο το Θεό και φαίνεσαι πως του λες, φύγε από μένα, δεν θέλω να ξέρω τον νόμο σου και τις εντολές σου. Κατά τον Ιώβ, λέγει δε Κυρίο, απόσταπε μου, οδούς σου Ιδένε, ου Και θέλησε με αυτόν τον τρόπο καλύτερα να παρακούσει τον πλάστη σου, παρά να τελειώσει την κακή σου όρεξη. Μόνο και μόνο για αυτήν. Και ενώ Θεό σε πρόσταξε μόλι την εξουσία του να μην αμαρτήσει, και ενώ σε φοβέρεσε μόλι την παντοδυναμία του ότι έχει να σε κολλάσει, μόλον σε προσκάλεσε στην απόλαυση τη βασιλεία του με όλη την αγαθότητα. Όμως εσύ καταφρόνησες όλα αυτά και αποφάσισες πως είναι καλύτερα να κάνεις τη γνώμη σου, το δικό σου, παρά να υπακούς την εντολή εκείνη τη υψίστου του μεγαλειότητος του Θεού, καθώς ο ίδιος παραπονείται και λέγει στον Ιεζεκίλ «Απέριψάς με ο πίσω του σώματός σου». Περιέχει αυτό το πράγμα και μια μεγάλη σκληρότητα εναντίον του Θεού η θανάσιμη αμαρτία σου, διότι αυτή αποβλέπει κατευθείαν στο να κάνει το Θεό να ιδιάζει τροποντινά, στο να ταράτει την άπειρη ειρήνη του και ευδαιμονία του, στο να κινεί την οργή του, την άκρα αγάπη του, την ημερότητα στο να διαφθείρει, αν ήταν δυνατόν και αυτό το είναι και την ουσία του, επειδή καθώ η αρετή έχει τέτοια δύναμη και καλοσύνη, που αν ίσως ο Θεό δεν ήθελε, εκφύσε το εκείνα τα καλά που έχει αυτή μόνη, ήθελε να τα δώσει. Έτσι και η θανάσιμη αμαρτία που είναι άκρο ενάντια με την αρετή έχει τόση σκληρότητα και κακία που αν ήταν δυνατόν να στερηθεί ο Θεός τα φυσικά καλά που έχει, αυτή μόνη θα του τα στερούσε. Για το ίδιος ο Θεός παραπονείται σε πολλά μέρη με το στόμα του προφήτη Ερεμία πως μια τέτοια σκληρότητα που έδειξαν σε αυτόν οι οι Ιουδαίοι και σκλήριναν τον τράχυλών τους για να μην εισακούσουν τις εντολές μου. Λοιπόν, στο χάσου τώρα, αμαρτωλέ άνθρωπε, τι έκανες όταν αμάρτησες. Εσύ έκανες στο Θεό όλο το κακό που μπορεί να κάνει ένα κτίσμα. Δηλαδή τον παράκουσες, τον καταφρόνησες, τον εσκλήρινες και τον κίνησες σε οργή. Και το μεγαλύτερο απ' όλα, εξουδένωσες και διεύθυρες το είναι του. Όσον από μέρο ειδικού σου μπορούσε με την αμαρτία, μολονότι αυτός με την άκρη του τελειότητα δεν αισθάθη χωρητικός αυτής της διαφθοράς που του προκάλεσες εσύ. Εσύ όμως μεταχειρίστηκε σε αυτή τη φρικτή επιβουλή με την οποία κατάντησες σε τέτοια κατάσταση που σε ο αιωνίως ο Θεός και δεν θέλει δυνατόν ποτέ να μην τη βλέπει, να μην τη βδελήσεται, να μην την πολεμά με όλες αυτές τις του τελειότητες. «Και λοιπόν, αν ο Θεός συχαίνεται και μισεί την αμαρτία σου, πώς δεν θα ήθελες κι εσύ να μισήσεις την αμαρτία σου, αυτήν που δεν θέλει ο Θεός, γιατί εσύ να μην τη και να μην την αποστρέφεσαι, γιατί να τη στοχάζεσαι σαν λίγο κακό, γιατί να μην τη φοβάσαι σαν το μεγαλύτερό σου εχθρό, γιατί δεν την αποφεύγεις όπως αποφεύγεις τη φωτιά» τις κακές συναναστροφές και τα αίτια που σε κάνουν να πέσεις πάλι στην αμαρτία. Δεν ξέρεις ότι όποιος αγαπά τον κίνδυνο, αυτός θα πέσει μέσα σε αυτόν. Όπως λέει και ο Σιράχ, ο αγαπών κίνδυνον εν αυτό εμπεσείτε. Έλα λοιπόν στον εαυτό σου, αδελφέ αγαπημένε, ταπεινώ σου βαθιά για την αμαρτία σου. Πεθύμησε να έχεις ένα πέλαγος δακρύων για να κλάψεις άξια. Και καθώς πρέπει τις επιβουλές που έκανε στον Κύριο. Ζήτησέ Του μίριας φορές να σου δώσει μετάνοια και συγχώρεση και παρακάλεσέ Τον καλύτερα να σου κόψει τη ζωή, παρά πλέον να παραχωρήσει να αμαρτήσεις θανάσιμα και να καταφρονηθείς ή να σκληρύνεις άλλη μια φορά τη Θεία Του μεγαλειότητα, διότι όσοι καταφρονούν το Θεό θα απολεστούν. Οδοί καταφρονούν Τον εναπολία, παροιμίες, το τρίτο κεφάλαιο. Και όσοι φέρονται σκληρά εναντίον του, όλοι θα αφανιστούν. Τι σκληρό γενόμενο εναντίον αυτού υπέμεινε. Και περνάμε στην πέμπτη μελέτη του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, στα πνευματικά του γυμνάσματα. Η μελέτη η πέμπτη πρώτον μιλάει περί των τιμωριών που δόθηκαν για την αμαρτία στους αγγέλους δεύτερον για τον Αδάμ και τρίτον για τον Ιησού Χριστό. Καθώς από τον ίσκιο μπορεί κάποιος να μετρήσει τα σώματα, έτσι και από την τιμωρία που δόθηκε για την αμαρτία, μπορεί κατά κάποιο τρόπο να μετρήσει κάποιος την κακία της, επειδή η τιμωρία είναι σαν ένα ίσκιος της αμαρτίας, που από αυτήν καταλαβαίνει κανείς το πτέσιμό του, το μεγάλο ή το μικρό. Τώρα λοιπόν αγαπητέ μου μέτρησε την πρώτη τιμωρία της αμαρτίας που δόθηκε στον αποστάτιο Σφόρο και στους συνδρόφους του δαίμονες. Και εδώ εξέτασε με ακρίβεια ποια κατάσταση είχαν οι δαίμονες πριν να αμαρτήσουν και ποια κατάσταση έλαβαν αφού το αμάρτησαν. Ο Θεός δημιούργησε αυτούς να είναι στον ουρανό σαν τόσες απαρχές των θείων του έργων τους έκανε γεμάτους από σοφία, πρικισμένους από όλα τα χαρίσματα της αήλου φύσεως, επιτίδιους στο να δεχτούν κατά γνώμη τα υπερφυσικά δώρα της θεία Χάριτος, πνεύματα καθαρά, τους έκανε πλουτισμένους με άκρα αγχιστία, τελειωμένους με άκρα δύναμη, λαμπρούς, με μια υπερβολική ωραιότητα, στολισμένους με τις αγγελοπρεπείς αρετές και με όλα τα αγαθά για να είναι παντοτινά ευδαίμονες και μακάριοι. Καθώς περί τον λέγει και ο Θεός δια του Ισαΐα, υποκάτω στο πρόσωπο του άρχοντος Τύρου και όσο ερμηνεύει ο Θείος Αυγουστίνος, σύ αποσφράγισμα, ο ομοιώσεως και στέφανος κάλους, εν του παραδείσου του Θεού εγεννήθης, πάντα λίθων Χριστών ενέδησε, ενές ημέρες εκτίστης μετά του Χερούβ, έθηκα σε ενόρια γύρω Θεού, εγεννήθης εν μέσω λίθων πυρήνων, εγεννήθης σύ άμωμος εν τες ημέρες σου, αφές ημέρες σύ εκτίστης, ως ευρέθη τα δικήματα εν σύ. Αλλά ποια αμοιβή, οι τόσο ευεργεριθέντες άγγελοι ανταπέδωσαν στον κτίστη τους, ένα πλήθος εξ αυτών μη θέλοντα να υποτάσσονται στο Θεό, αποστάτησαν και με την ελευθερία του αυτεξουσίου που τους έδωκε ο Θεός, για να τον υπηρετούν και να τον δουλεύουν με αξιομιστία, μεταχειρίστηκαν αυτό το χάρισμα εναντίον του Θείου Θελήματος. Τώρα αγαπητέ μου, στο χάσου πόσο μεγάλο κακό είναι το να βγει κάποιος από τη στράδα του άκρου του τέλους, δηλαδή του σκοπού του, και να μαρτήσει βαριά στο Θεό. Διότι ο Θεός μη υποφέροντα την αχαριστία αυτή και την ανυποταξία των δαιμόνων, τους γκρέμισε όλους μαζί στην Άβυσσο. Αγγέλουστε τους μη τηρήσαντες την εαυτόν αρχήν, αλλά απολυπώντες το ίδιον οικητήριον, εις κρίσιν μεγάλης ημέρας δεσμής αηδίης υποζόφων τετήρηκε. Ιούδα επιστολή στίχος 6 Και αυτή η τιμωρία που τους έκανε είχε τρία περιστατικά φοβερά και τρομερά. Διότι έγινε γρήγορα, διότι έγινε καθολική, δηλαδή ολοκληρωτικά και διότι έγινε άκρα, έγινε γρήγορη, διότι αμέσως που έβαλαν στο νου τους ένα μόνο περήφανο και αποφασιστικό λογισμό, χωρίς να τους δώσει τον καιρό ή τη βοήθεια να μετανοήσουν, τους άφησε να πέσουν από τον ουρανό στο πύρτο αιώνιο, με περισσότερη βία και γρηγορότητα από όσοι πέφτουν στα αστροπελέκια. Γιατί όπως λέει και ο Κύριος, εθεώρουν τον σατανά ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα. Λουκάς, δέκατο κεφάλαιο. Έγινε καθολική, ολοκληρωτική, διότι από τόσο αναρρίθμιτο πλήθος που ήσαν, δεν συμπάθησε ούτε έναν αν καθ' υπόθεση ήθελε τιμωρήσει μόνο τον εωσφόρο ή αν θα πέδευε το δέκατο μέρος από εκείνο το πολύ στράτευμα των υψηλών πνευμάτων καθώς είναι συνήθεια να γίνεται στου αποστάτε στρατιώτε. Βέβαια η παιδεία αυτών των λίγων ήθελε είναι μια απόδειξη δικαιοσύνης αρκετή για να δώσει φόβο σε όλους τους ανθρώπους που αμαρτάνουν εναντίον του Θείου θελήματος. Τώρα συλλογήσου αγαπητέ αδερφέ τι λογή απόδειξη δικαιοσύνη είναι η καταδίκη αυτή που έκανε ο Θεό σε όλου αυτού του πονηρού αγγέλου, χωρί να στοχαστεί ούτε την ευγένειά του, ούτε τη σοφία του, ούτε το άπειρον σχεδόν του αριθμού του, ούτε τα καλά και τι δοξολογίε που μπορούσαν να του κάνουν, αν μετανοούσαν, ούτε τα άπειρα κακά που έμελαν να προξενήσουν στου ανθρώπου, μένοντα έτσι αποστάτε. Τέλο πάντων, αυτή η τιμωρία των δαιμόνων έγινε άκρα διότι έχασε όλα τα υπερφυσικά χαρίσματα της χάριτος που μπορούσαν να λάβουν και βρήκαν μια άπειρη ταρεπορία και μια καταδίκη χωρίς ελπίδα να ελευθερωθούν ποτέ, ποτέ. Στο χάσου λοιπόν από αυτά, πόσο μεγάλο μισό έχει ο Θεός στην αμαρτία, διότι ευθύ που είδε μολυσμένα από το φαρμάκι της αμαρτίας τα καλύτερα έργα των χεριών του, αντί να καθαρίσει και να ρίψει αυτά σε μια φλόγα αιώνιο, Αντί να τα καθαρίσει λοιπόν, τάριξε μέσα στο καμίνι, μέσα σε μια φλόγα αιώνια, χωρίς ελπίδα γιατριάς. Και ποιος μπορεί να μην φοβηθεί ένα τέτοιο φοβερό κριτή, ποιος θέλει τώρα να τον έχει εχθρό του, ποιος δεν θα μεταστραφεί πλέον για να μην τον παροργήσει, καθώς λέγει ο προφήτης Ιερεμίας τις ου φοβηθήσετε σε βασιλεύ των εθνών, ότι σύ τούτο προσήκει. Σύγκρινε τώρα αγαπητέ μου τις αμαρτίες σου με την αμαρτία αυτών των δυστυχισμένων δαιμόνων να θυμάσαι το διαφορετικό τρόπο που μεταχειρίστηκε ο Θεός σε σένα. Οι δαίμονες αμάρτησαν μια και μόνη φορά. Εσύ αμάρτησες τόσες και τόσες φορές. Εκείνοι αμάρτησαν μόνο με ένα λογισμό. Εσύ και με το λογισμό και με το λόγο και με τα έργα. Εκείνοι αμαρτάνοντες δεν υποτάχτηκαν στα κτίσματα ευτελέστερα του λόγου τους και εσύ αμαρτάνοντας ξεφτελίστηκες περισσότερο από τα άλογα ζώα. Εκείνοι δεν έλαβαν ποτέ την χάρη να σηκωθούν. Εσύ έλαβες αυτή τη χάρη τόσες και τόσες φορές και την κακομεταχειρίστηκες με αυτόν τον τρόπο. Εκείνοι δεν καταφρόνησαν το πολύτιμο αίμα του Χριστού επειδή δεχήθηκε για του λόγου τους και εσύ το καταπάτησες τόσες φορές τόσες φορές και με όλα τούτα σε εκείνους μεν δεν δόθηκε καμιά στιγμή καιρού να μετανοήσουν Εσένα σου δόθηκαν τόσες και τόσες φορές, τόσα χρονικά διαστήματα και εκείνο ο ίδιος ο δεσπότης που αυτούς τους έστειλε αδυσόπιτα εκεί και στάθηκε για αυτούς αδυσόπιτος, για σένα όχι μόνο πέθανε, αλλά ακόμη είναι και ο πρώτος που σε προσκαλεί να μετανοήσεις και να αποθήσεις τη συγχώρηση των αμαρτιών σου και ο πρώτος που συζητάει την ειρήνη, φωνάζοντάς σου με την ιερή αποκάλυψη να του ανοίξει την πόρτα της καρδιάς σου να μπει μέσα και να σε πλουτίσει από τα χαρίσματά του και να σε κάνει γιο του και κληρονόμο της βασιλείας του. Ιδού, έστικα επί την θύραν και κρούω, εάν τίς ακούσει της φωνής μου και ανοίξει τη θύρα, εισελεύσαμε προς Αυτόν και διπνήσω μετά αυτού, και αυτός με μου. Τρίτο κεφάλαιο Αποκαλύψεως, στίχος 20. Ο αγαθότης του Θεού, εσύ που πλέον έχεις καρδιά, αδερφέ, να μεταγυρίσεις πάλι και να πιάσεις τα άρματα κατ' επάνω αυτού του γλυκύτατο σου πατρός, αυτού του ευεργέτη σου, αυτού του μεγάλου σου φίλου, ο αχάριστο, Αχάριστο το γένος των ανθρώπων. Αχάριστο γένος των ανθρώπων. Καταράσου λοιπόν χίλιες φορές αγαπητέ τις αμαρτίες σου, αποφάσισε να εκδικήσεις τον εαυτό σου με κάθε είδος μετανοίας για τις αμαρτίες που έκανες. Ομολόγησε πως δεν είσαι άξιος να σηκώσει τα μάτια σου και να κοιτάξει τον ουρανό όπως το τελώνεις για να ταινίσει το πρόσωπο του ουρανίου πατρός σου. Φρίξε όχι μόνο για την πράξη, αλλά και για αυτό το όνομα, για αυτή τη μοναχή και υψηλή ενθύμηση της αμαρτίας. Και λέγε και εσύ σαν φρίκι με, συνήντησε και τρόμος και μεγάλος μου τα οστά διέσυσε. Δηλαδή, με συνάντησε η φρίκη και ο τρόμος μου ταρακούνησε τα κόκαλα διότι και μόνο ο λογισμός της αμαρτίας είναι μισητός και συγχαμερός κοντά στο Θεό, κατά τον παρεμιαστή, δέλιγμα κυρίου λογισμός άδικος. Παρακάλεσε αδερφέ, θερμά το δεσπότη, επειδή και φάνηκε σε σένα Θεός ελέους και όχι Θεός εκδικήσεων, να σου δώσει τη δύναμη να το αποκριθείς στα προσκαλέσματά του με πράξεις μιας αληθινής μετάνοιας και να στερεώσεις την καρδιά σου αμετάθετε την απόφαση που έκανες να μην παρογήσει πλέον με καμιά αμαρτία σου το Θεό. Λέγοντας μαζί με το Δαβίδ «Δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάσω εν ημίν». Σου, την άπειρη κακία της αμαρτίας και την τιμωρία του Αδάμ και εξέτασε και εδώ με ακρίβεια τρία πράγματα. Τα αγαθά που έλαβε από το Θεό ο Αδάμ πρώτον. Δεύτερον, το κακό που του ανταπέδωσε. Και τρίτον, την τιμωρία που έπαθε. Αυτό επλάστη από το Θεό κατ' εικόνα και ομοίωση και βάλθηκε μέσα στον επίγειο παράδεισο πλουτισμένος από όλα τα χαρίσματα, στολισμένος από όλες τις αρετές, ανώτερος από κάθε πάθος, δεσπότης όλων των επιγείων κτισμάτων, ελεύθερος από το θάνατο, ελεύθερος από κάθε ταλαιπωρία, βαλμένος ανάμεσα στις τρυφές, από τις οποίες έμελε με τα ταύτα να περάσει στον ουρανό, για να είναι αιωνίος και πληρεστάτος μακάριος. Αλλά αυτός, τι ευχαριστία έκανε για τις τόσες χάριτες που του έδειξε ο Θεός. Αυτός έδειξε απιστία στο Θεό, και πίστευσε καλύτερα τα λόγια του διαβόλου παρά τα λόγια του Θεού. Άκουσε περισσότερο τη γυναίκα του Εύα από τον ίδιο του τον ποιητή. Υπαρυφανεύτηκε κατά του Θεού, παράκουσε την εντολή του και έφαγε από το απογορευμένο ξύλο της γνώσεως και για τόση λίγη ειδονή έχασε τη φιλία του Θεού και του πλάσου του. Ευθύς που μπήκε η αμαρτία στον κόσμο έσυρε ο πίσω της όλο το πλήθος των κακών, επειδή όλα τα κακά είναι η στέρηση ολόκληρη τη δικαιοσύνη και της αρετής και η φθορά της φύσεως και η αντίσταση σε όλες τις αρετές και οι κλήσει σε όλες τις κακίες και τα πάθη. Και οι πόλεμοι και οι λοιμοί και οι πειρασμοί, οι σεισμοί και οι φθορές, οι κατακλυσμοί και τελευταία ο θάνατος. Και μετά το θάνατο στον άδει φυλακή, τόσων απτέ των βρεφών και η κόλαση και τιμωρία τόσων και τόσων αμαρτωλών ψυχών, όλα αυτά ακολούθησαν από εκείνη την παρακοή του Αδάμ. Και σαν τόση κλάδη που ευλάστησαν από εκείνη την πικρή και φαρμακερή ρίζα της αμαρτίας, και μολονότι ο Αδάμ σε διάστημα χρόνων. 930 έκανε μια αυστηρή μετάνοια με την οποία συγχώρεσε ο Θεός το αμάρτημά του όπως λέγει η Σοφία προφανώς η Σοφία Σιράχτα εννοεί ο Άγιος αυτή πρωτόπλα στον πατέρα κόσμου μόνον ξυστέντα διεφύλαξε και εξήλετο αυτόν εκ παρακτόματος ιδίου Σοφία Σολομόντος όχι Σιράχ Σολομόντος Μόλο τούτο το φαρμάκι εκείνης της αμαρτίας που φαρμάκωνε τη ρίζα δηλαδή τον Αδάμ, φαρμακώνει ακολούθως και τους κλάδους, δηλαδή τους απόγονούς του. Και αν ήθελε να διαμείνει αιωνίως αυτός ο κόσμος, βέβαια θα τον φαρμάκωνε αιωνίως. Και τώρα από όσα είπα και όσα είπα εγώ, δεν είναι αρκετά να σε κάνουν αδερφέ να αγγίξεις σαν με το χέρι στο και να αισθανθείς πόσο μεγάλο κακό είναι η αμαρτία και παρακοή προς το Θεό. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να πιστεύεις όλα αυτά και διαμέσου της πίστεως και έπειτα να μην φρίξει, αλλά πάλι να θελήσεις να μεταστραφείς την αμαρτία. Ακόμα και τούτο μπορείς, αγαπητέ μου, αμαρτωλέ αδερφέ, να γνωρίσεις την κακία, δηλαδή να τη συγκρίνεις με το πτέσιμο και την τιμωρία του Αδάμ, διότι η παράβαση προπάτωρος στάθηκε σε υπόθεση όπου είναι καθ' αυτήν ελαφρύ. Δηλαδή τον ευθώνισε ο διάβολος, φθόνο δε διαβόλο, θάνατος εισήλθε στον κόσμο, διότι η παράβαση εκείνου ήταν γενικά μία. Έφτεξε, παράκουσε το Θεό και προτού να δει άλλο τίποτα, τιμωρήθηκε για την παρακοή του, προτού να δει ένα πράγμα από το Θεό να πεθαίνει, για να εξαλείψει την αμαρτία του. Λοιπόν τώρα, στο χάσο αδερφέ, πόσο είναι δίκαιο και εσύ να τιμωρηθεί και εσύ περισσότερο από τον Αδάμ, διότι τον υπερβαίνει και κατά την υπόθεση της αμαρτίας και κατά τον αριθμό των πτεσμάτων και κατά τον καιρό, δηλαδή, εσύ αφού έλαβε χίλιε φορέ συγχώρεση από την αμαρτία σου, πάλι μεταστράφει αυτέ βλέποντα όλε αυτέ τι Παιδεύσεις που έλαβε ο Αδάμ και οι εξαδάμ πάντες δια των αμαρτιών τους. Εσύ δεν φσοφρονίστηκες όπως έπρεπε, καθώς λέει ο Σολομών, λοιμού μαστιγουμένου άφρον πανουργότερος γίνεται. Δηλαδή, και μετά το μαστίγωμα, ο άνθρωπος ο άφρονας γίνεται χειρότερος. Αλλά και πάλι παρόργησε τον πλάστη σου, χωρίς να έλθει σε αίσθηση με τα ταύτα, για να κάνεις μια αληθινή μετάνοια, ούτε φρόντισες για τις αμαρτίες σου, όπως ο Δαβίδ έλεγε και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, αλλά στάθηκες αμέριμνος για αυτές. Σαν να μην ήταν δικές σου οι αμαρτίες, αλλά κάποιου άλλου. Αλλά πότε, πότε θα ανοίξεις τα μάτια σου, αδερφέ μου, για να δεις το συμφέρον της ψυχής σου, πότε προσμένεις να έρθεις σε αίσθηση του πράγματος. Τούτο λοιπόν ας γίνει αυτή την ώρα, Τούτο ας γίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και έλα στον εαυτό σου αγαπητέ διότι είναι γραμμένο μην αναμένεις να επιστρέψεις προς τον Κύριο και μη υπερβάλλου μέρας εξ ημέρας. Και ο Μέγας Βασίλειος λέγει πολλοί, πολλά βουλευσάμενοι το αύριον ου κατέλαβον. Και πάλι λέει ο έχων εν εξουσία του κακού θεραπεί ανεκών δε υπέρτι Δικότος, αν εν το ίσο των αυτοχείρων κατεδικάζετο. Λοιπόν, τώρα να βδελιχθείς, να συχαθής τις αμαρτίες περισσότερο από κάθε κακό και κάνε υπόσχεση στο Θεό να πληρώσεις το χρέος που έχεις για αυτές με καλή διάθεση. Αποφάσισε όση προθυμία και επιμέλεια διαθέτεις, όση έδειξες τουλάχιστον για τις αμαρτίες, άλλη τόση να για τις αρετές και για τη δούλευση του Θεού, στο οποίο τα πόδια πέφτοντας σαν ένας φταίχτης και κατάδικος, ευχαρίστησε την άπειρή του αγαθότητα και μακροθυμία που υπέφερε τόσο καιρό και με θερμή παράκληση ζήτουσέ του να σε δυναμώσει να στερεώσει σε αυτόν, να στερεώσει μαζί του μια φιλία που να μην χαλάσει ποτέ στον αιώνα, καθώς είναι γραμμένο «προς Θεόν εστίλαντο φιλίαν». Συλλογήσου την τιμωρία που έπαθε ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, από τη Θεία Δικαιοσύνη για την αμαρτία, με την οποία συγκρινωμένη κάθε άλλη τιμωρία που έγινε κατά της αμαρτίας, ή στον ουρανό ή στη γη ή στον άδη, είναι σχεδόν ένα τίποτα. Και για να το καταλάβεις καλά, στο χάσουμε ακρίβεια τρία πράγματα. Το πρόσωπο που πάσχει, τα βάσανα που πάσχει και το πτέσιμο για το οποίο πάσχει που δεν είναι δικό του, το φταίξιμο για το οποίο πάσχει ο Κύριος δεν είναι δικό του. Το φταίξιμο δεν είναι του Χριστού, διότι αυτός είναι η αυτοθότης ή αυτό είναι ο Κύριος. Ως αμαρτία ουκ επί ουδέ βρέθη δόλος εν το στόμα του αυτού, λέει στο Ισαΐα στον Ιγάμο κεφάλαιο. Αλλά είναι δικό μας το μου, και αυτός έγινε εγγυητής, και πάσχει και βασανίζεται για λόγου μας. Αυτός τις αμαρτίες ημών φέρει, και περιμών οδυνάται, ξαναλέει ο Ισαΐας ο προφήτης. Τα βάσανα που πάσχει είναι ένα πέλαγος πόνων και παθών, όχι μόνο εξωτερικών από τους εχθρούς του, αλλά και εσωτερικών από την αγάπη του, και όχι μόνο τιμωριών ανήκουστων, αλλά και ονειδισμών και ύβρεων. Ευρίστη ο Χριστός. Πράγματα που δεν έγιναν σε άλλον άνθρωπο, ούτε φάνηκαν άλλη φορά ποτέ σε αυτή τη γη. Πάντες η παραπορευόμενη την οδόν, επιστρέψατε και είδατε ή εστίν άλγος κατά το άλγος μου. Το πρόσωπο που πάσχει είναι ένα πρόσωπο απείρου αξίας, Θεός μου και άνθρωπος. Δηλαδή, μια μόνο ελαφρά πληγή του Παναγίου του Σώματος πρέπει να στοχαζόμαστε πως είναι περισσότερη τιμωρία από όλες τις τιμωρίες των κολασμένων, και από όλα τα κακά των κτισμάτων. Και μολονότι αυτός ο δεσπότης των πάντων ταπεινώνεται για τους ανθρώπους και προσεύχεται στον ουράνιο πατέρα του, φανερώνει τη φυσική ασθένεια που έχει το σώμα του, στο να υπομένει ένα τόσο σκληρό και άτιμο θάνατο, λέγει «Παρελθέτω από μου το ποτήριο τούτο». Μόλο τούτο υπάρχει απόφαση να πεθάνει και μολονότι μια μόνο σταγόνα του αχράντου αίματός του ήταν πλουσιόδωρος και υπεραρκετή πληρωμή για τις αμαρτίες μας, όμως έγινε απόφασης να χύσει όλο του το αίμα. Η ευχαρίστηση της θεία Δικαιοσύνης και εκείνο που μπορούσε να γίνει με ένα μόνο δάκρυο, αποφασίστηκε να γίνει με ένα κατακλυσμό βασάνων. Λοιπόν, αν ίσω αυτό το μίσο που δείχνει ο Θεό στην Αμαρτία και αυτή η αυστηρότητα με την οποία την τιμωρεί στην πανάγια ανθρωπότητα του ιού του, δεν ήταν αρκετά να μα κάνουν να γνωρίζουμε την άπειρη κακία τη Αμαρτία, πρέπει να πούμε πω μα λείπει ή το λογικό μα ή η πίστη. Και λοιπόν, βλέποντα εσύ, αδερφέ, την άπειρη σοφία του Θεού, που έχει την αμαρτία μεγαλύτερο κακό παρά που έχει το να χάσει μια θεία ζωή με μια άβυσο παθών και ονειδισμών είναι πλέον δυνατόν να στοχαστείς πως η αμαρτία είναι καλό πράγμα και να θελήσεις άλλη μια φορά να την πράξεις. Φρίξε αγαπητέ, φρίξε αδερφέ για την τυφλότητα που έχουμε. Δεν στοχαστήκαμε παντελώς πόσο μεγάλο κακό είναι η αμαρτία το οποίο για να γιατρευτεί στάθηκε ανάγκη να χυθεί όλο, μα όλο το αίμα του Κυρίου Σου. Και από αυτό μάθε και γνώρισε με πόσο ζήλο και θερμότητα πρέπει να εκδικάσεις τον εαυτό σου για τις ύβρις που πρόσφερες στο Θεό με τις αμαρτίες σου. Να εντραπείς. Πώς εθεράπευσες ένα τόσο επίγειο επίβουλο της θεία Μεγαλοσύνης, καθώς είναι το σώμα σου. Από τώρα και στο εξής, αφιέρωσε την καρδιά σου στον Ιησού Χριστό και στην Παναγία Μητέρα Του και παρακάλεσε και τους δύο θερμά να μην παραχωρήσουν ποτέ να διασαλευτείς και να μπει πλέον σε αυτή την κατάσταση που είναι η αμαρτία σε αυτό το τέρας που είναι η αμαρτία. Είδα και καμιά φορά ο διάβολος με το φρόνημα της σαρκός σε παρακινούν για να προξενήσεις κάποια σαρκική σου όρεξη εναντίον του νόμου του Θεού, εσύ αντιστάσου και πες «Εγώ είμαι εξαγορασμένος με το πολύτιμο αίμα του Θεού μου. Εγώ είμαι σκλάβος και δούλος του Ιησού Χριστού. Για τούτο ούτε τα μάτια πια ορίζω, ούτε τα χέρια, ούτε τα πόδια, ούτε τις άλλες αισθήσει και τα μέλη του σώματός μου, ούτε το ίδιο μου το σώμα για να μεταχειριστώ σε κάποια αμαρτία. Αλλά είναι όλα εκείνα εξαγορασμένα και όχι δικά μου. Ούκαστε αυτόν, η τη γάρ τιμής.